Μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις στην Αθήνα είχε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, ο οποίος αρχικά επισκέφθηκε τη διοίκηση της Fraport και τα γραφεία της. Είχε συνάντηση με στελέχη της εταιρείας προκειμένου οι προσπάθειες του Επιμελητηρίου αλλά και των φορέων για ισχυρές συνεργασίες στην αναζήτηση low cost αεροπορικών εταιριών για το αεροδρόμιο της Καβάλας να τεκμηριωθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Από ό,τι φαίνεται από τη συγκεκριμένη συνάντηση, υπήρξαν θετικές εξελίξεις καθώς υπάρχει θετική ανταπόκριση και από πλευράς της Fraport. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει και σχεδιάσει από τα τέλη του 2023. Ξεκίνησε από την έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, όπου υπήρχαν στελέχη του Επιμελητηρίου Καβάλας στη διάρκεια της έκθεσης εκεί, συγκεκριμένα και ο Γιώργος Φραγκιόγλου, όπου η απόφασή μας πλέον ως Διοικητική Επιτροπή αλλά και Διοικητικό Συμβούλιο είναι να προσπαθήσουμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ως Επιμελητήριο, όπως και την αναλάβαμε, και προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε συνεργασίες, συνέργειες, θα λέγαμε με ισχυρούς εταίρους, προκειμένου αυτό το στοίχημα το να φέρουμε χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, όπου εδώ απλώς να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες αεροπορικές που έρχονται, αλλά με τουριστικά πακέτα που φέρνουν τουρίστες κυρίως από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, τα οποία όμως είναι τουριστικά πακέτα για μία εβδομάδα, 10 μέρες, 14 μέρες σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Οι χαμηλού κόστους εταιρείες θεωρούμε ότι θα προσδώσουν ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στην περιοχή, διότι καταρχήν, όπως το λέει και η λέξη, είναι χαμηλά αεροπορικά εισιτήρια, όπου μπορεί ο επισκέπτης, ο τουρίστας, από μόνος του να αναζητήσει πού θα μείνει, αν θα μείνει σε ένα μικρό τουριστικό κατάλεμα ή ένα ξενοδοχείο στο υπηρετικό κομμάτι της Καβάλας, από την Τούζλα, την Καβάλα, την Πέραμο, την Κεραμωτή και όχι μόνο τη Θάσο επομένως. Άρα έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, προσεγγίζουμε μία αγορά που δεν την έχουμε προς στιγμής στην περιοχή μας και θα είναι πολύ σημαντικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας και όχι μόνο. Σε αυτή την προσπάθεια επομένως με την Fraport έγινε η χθεσινή απογευματινή συνάντηση με στελέχη, διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, που δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Άρα θεωρώ ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό συνεργάτη μαζί μας. Είναι γνωστό ότι η Fraport διαθέτει αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, διαθέτει αεροδρόμια στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και επομένως είναι ένας συνεργάτης που μπορεί να είναι μιας κομβικής σημασίας για τη συνεργασία την οποία επιδιώκουμε. Καταλήξαμε επομένως ότι θα μας δώσουν και θα είναι στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία που έχει η Fraport όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως είναι στοιχεία τα οποία τα αναζητούν οι χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες για να αποφασίσουν αν θα επιλέξουν ένα προορισμό. Θα έχουν την τεχνική συμβούλευση και συνεργασία μαζί μας και είπαμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία μέχρι τέλος Φεβρουαρίου σε περίπου 10-15 μέρες, να έχουμε μια συνάντηση στο επιμελητήριο και με τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι η περιφέρεια, η αντιπεριφέρεια τουρισμού, αλλά και η χωρική μας αντιπεριφέρεια, με δημάρχους, με τους ξενοδόχους, έτσι ώστε να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε τα επόμενα βήματα συστηματικά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας σχετικά με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του Αιγιαλού και της παραλίας από τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκεί όπου ετέθη επιτάπητος το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στο εν λόγω σχέδιο νόμου το οποίο έχει έρθει θα καταλαμβάνουν το 50% του Αιγιαλού και της παραλίας, ενώ θα είναι μόλις 500 τετραγωνικά μέτρα. Για παράδειγμα, στην περιοχή των Αμολόφων, που είναι μια τεράστια παραλία, είναι μια παραλία των 6 χιλιόμετρων, είναι μια παραλία περίπου με 80.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου δραστηριοποιούνται 8 επιχειρήσεις, πιθανόν κάποιες είναι πιο κοντά, κάποιες είναι λίγο πιο απομακρυσμένες, και έρχεται το νομοσχέδιο και λέει ότι το 50% της παραλίας να είναι προς επιχειρηματική εκμετάλλευση και το άλλο 50% να μην είναι. Να μην είναι. Ναι. Εκεί τι γίνεται. Θέλαμε τώρα κάτι παραπάνω. Μπράβο, αλλά, ναι, εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως, ας συμφωνήσουμε ότι ναι, το 50% αφού επιμένει το Υπουργείο, ας το αποδεχτούμε. Το δεύτερο σημείο κλειδί είναι ότι δίνει μόλις 500 τετραγωνικά μέτρα για εκμετάλλευση. Και μάλιστα βάζει και έναν όρο ότι το 60% θα είναι ωφέλιμος χώρος. Άρα 500 επί 60 είναι 300 τετραγωνικά μέτρα μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει ομπρέλες και εξαπλώστρες. Μα λέω στην κυρία Κόλια, αυτό ακόμα και στο σπίτι μου ο κήπος μου είναι 300 τετραγωνικά μέτρα.
Είναι δυνατόν να κάνω μια επιχείρηση με 50 και 60 ομπρέλες και να έχουν ξοδευτεί ήδη από τις επιχειρηματίες εδώ της περιοχής μας? Έδειξα μάλιστα και φωτογραφικό υλικό και μέσω του κινητού τηλεφώνου εικόνες για το πόσο όμορφη είναι αυτή η παραλία, πώς έχουν αναπτυχθεί επιχειρήσεις και, εν πάση περιπτώσει, τα 500 τετραγωνικά μέτρα, παύλα 300 ωφέλιμος χώρος, δεν επαρκεί. Έτσι ενισχύεται πολλές φορές η παρανομία, έτσι επεκτείνονται πλέον των 500 τετραγωνικών μέτρων βάζοντας ομπρέλες και εξαπλώστρες και πολλές φορές εις βάρος της υγιής επιχειρηματικότητας, γιατί μπορεί και πηγαίνει πολλές φορές ο καθένας που δεν έχει ούτε άδεια ούτε αφημί και γίνονται αυτές οι πράξεις.